Όμως, οι πολίτες αποφάσισαν να μας κατατάξουν τρίτη περιφερειακή παράταξη, δίνοντάς μας μία θεσμική θέση, έναν θεσμικό ρόλο, αυτό της ελάχιστης μειοψηφίας. Σε αυτούς τους 7 και κάτι μήνες, αυτή η ομάδα που σήμερα πάνω είμαστε 4 από τους 7, είπε ο Γιάννης ο Μελισσάρης, ο Γιώργος ο Σκούρας και ο Μωυσής ο Μπερμπερής από την Βρετανία, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ μας. Πρώτα απ' όλα ανθρώπινη σχέση. Σχέση εμπιστοσύνης. Σχέση που μας δίνει τη δυνατότητα να ακουμπάει ειλικρινά και αληθινά ο ένας δίπλα στον άλλον και στην άλλη. Πηγαίνουμε πάντα όσο μπορούμε μελετημένοι, εξετάζοντας τα θέματα πολυεπίπεδα, σφαιρικά, έτσι ώστε η κριτική μας να είναι κριτική ουσίας και όχι μία στήρα άρνηση και μία στήρα κριτική. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας τίμησε με την παρουσία του και ιδιαίτερα τον ευχαριστώ, νομίζω ότι αυτό το διάστημα θα το έχει αντιληφθεί. Είμαστε μία παράταξη που δεν φωνασκεί, είμαστε μία παράταξη η οποία δεν ανεβαίνει στα κάγκελα, αλλά στοχευμένα, συγκροτημένα, θέλω να πιστεύω απόλυτα τεκμηριωμένα, καταθέτουμε κάθε φορά την άποψή μας, την στήριξή μας σε ό,τι θεωρούμε ότι προάγει τα συμφέροντα των συμπολιτών μας και είμαστε απέναντι σε ό,τι πιστεύουμε ότι όχι δεν ευνοεί, αλλά υπονομεύει και την πορεία ανάπτυξης και προόδου της στερεάς Ελλάδας. Προφανέστατα δεν θα βγάλω λόγο, αλλά επειδή το διάστημα είναι αρκετό, σας θυμίζω ότι η σημερινή Περιφερειακή Αρχή δεν είναι νέα Περιφερειακή Αρχή. Είχε ήδη 5 χρόνια και από το Μάιο και μετά την ετοιμιγορία των στερεοδητών, συνεχίζει. Είναι αλήθεια ότι, και όχι πατερναλιστικά, όχι λόγω ηλικίας ή λόγω εμπειρίας, αλλά πολλές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία μετέχω εκπροσωπώντας την παράταξη, έχω παροτρύνει τον Περιφερειάρχη αλλά και τους συνεργάτες του να κάνουν πράγματα που επιβάλλει η εποχή. Να πάρει πρωτοβουλίες και εμείς θα σταθούμε δίπλα του. Να κάνει βήματα προς τα εμπρός. Και εμείς πραγματικά θα το στηρίξουμε, γιατί παρόλο που οι εκλογές γίνανε με ένα άλλο σύστημα, την απλή αναλογική σας θυμίζω, παρόλο που αυτή η κυβέρνηση υπονόμευσε επί της ουσίας τις συνεργασίες μεταξύ των αυτοδιοικητικών σχημάτων, εμείς δεν, να το πω έτσι, πεισμόσαμε, αλλά το είπαμε πάμε να το κάνουμε πράξη. Φέρε προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι ακολουθείτε με αλφαγιώτα η πεπατημένη. Μια πεπατημένη η οποία ο κόσμος της στερεάς Ελλάδας, οι πολίτες της στερεάς Ελλάδας την έχουν πληρώσει. Και την έχουν πληρώσει βλέποντας να χάνονται ευκαιρίες μέσα από κάποιες συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές δυνατότητες με αποσπασματικές παρεμβάσεις που δεν εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο αλλά ικανοποιούν μικρές τοπικές απαιτήσεις και βεβαίως εξυπηρετούν και αυτό που λέγαμε παλιά και το οποίο μας έκαψε, το πελατειακό κράτος. Αν λοιπόν από την Περιφερειακή Αρχή πάρθουν και νέες αποφάσεις, και το λέω κύριε Πρόεδρε για άλλη μια φορά και το λέω δημόσια όπως και τις προηγούμενες φορές, εμείς θα σταθούμε δίπλα στην Περιφερειακή Αρχή. Γιατί η στερεά Ελλάδα δεν αρκεί να είναι απλά γεωγραφικά στο κέντρο της χώρας. Πρέπει η στερεά Ελλάδα και πολιτικά να είναι στο κέντρο της προσοχής της κυβέρνησης και όχι να αναστέλει την υπουργεία 4 πανεπιστημιακών τμήματων, όχι να σέρνει από πίσω δήμους και περιφέρεια για το προσφυγικό μεταναστευτικό, όχι εν πάση περιπτώσει να αγνοεί τις μεγάλες και σοβαρές ελλείψεις και ανάγκες σε υποδομές που έχουν και οι 5 νομοί της στερεάς. Ελπίζω να μην σας κούρασα
Θα μου επιτρέψετε να δώσω το μικρόφωνο στο Σπύρο που είναι ο σύντροφος και φίλος που μαζί με τον Γιώργο εκπροσωπούν την Φθιώτιδα στο τελευταία θα κλείσει. Και μετά ο Παρασκευάς ο Ρόψος που είναι από την ΠΕ Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας. Σπύρο. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Βλέπω φίλους, γιατί η Εύβοια είναι φίλη μου. Σας αγαπάω όλους. Η δουλειά που γίνεται στο Περιφερειακό, σας τα παίρνω λίγη στο Δημήτρη. Συμφωνώ, δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Απλά νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε παραπάνω. Να δώσουμε τώρα τη μάχη που είναι ζεστά τα πράγματα. Θα σας πω κάτι για να σας ανεβάσω. Χθες είχαμε την περίφημη νέα στη Λαμία. Και ήταν συγκλονιστικό αυτό που είδαμε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ κόσμο να έρθει κοντά μας. Αυτό λοιπόν σε συγκερασμό με τη δουλειά που θα γίνουν σε όλη την αυτοδιοίκηση που την εκπροσωπούμε, συνθετικά πάντα νομίζω ότι θα μας βρει σύντομα καιρός που θα ξαναχαμογελάσουμε. Δεν έχουμε πολύ ποτέ. Καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά. Να με συγχωρείτε από εδώ, αλλά νιώθω ότι είναι ανακριτικός προβολέας εκεί. Έχω γυρίσει από εδώ. Έχω δουλειάς, το θυμήθηκε ο κύριος Υπουργός. Είναι η δεύτερη θητεία μου. Η ποίηση του φίλου του Δημήτρη, σαν δω μανέπιασε τόπο και αν προσφέρω. Τα είπαν όλα οι προηγούμενοι, θα σας πω μόνο κάτι. Ότι οι θέσεις μας στην περιφέρεια δεν θα είναι ναι για το ναι, όχι για το όχι. Θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και θα καλέσουμε όλες τις περιφερειακές παρατάξεις να τις ακολουθήσουν. Ήδη το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα που η παράταξή μας είχε θέσει πρώτη-πρώτη και από το προηγούμενο και στο τωρινό και ήδη είμαστε σε έναν δρόμο, δεν ξέρω αν είναι καλός, αλλά τα προβλήματα παραμένουν, αλλά πλέον είναι υπαρκτά και τα παραδέχονται όλοι. Δεν θέλω να σας κουράσω γιατί σε τέτοιες εκδηλώσεις εγώ θέλω να περνάμε καλά, ήδη έχω πολλά να πω στον Δημήτρη από Δευτέρα. Το μόνο που θέλω είναι να ευχηθώ από καρδιά σε όλες και όλους, καλή χρονιά να έχουμε. Να μου επιτρέψετε να ξεχωρίσω τον κύριο Υπουργό γιατί ο κύριος Βαγγέλης, έτσι να το πούμε το όνομα, είναι αυτός που με οδήγησε, να το πούμε έτσι, στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση όπως θέλετε. Δεν μετάνιωσα, θεωρώ ότι κάναμε κάτι σωστό. Καλή χρονιά σε όλους. Νομίζω ότι ο Δημήτρης περιέγραψε ακριβώς τη βαρύτητα και την παρουσία μας στο Περιφερειακό. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Νομίζω ότι θα ήθελα να τονίσω ότι σας περιμένουμε να σχεδιάσουμε μαζί, να θέσουμε ζητήματα που σας απασχολούν στις κοινωνίες σας. Είμαστε ανοιχτοί, έχουμε ένα γραφείο στο οποίο προσπαθούμε να είμαστε παρόντες με τον Δημήτρη. Συνήθως το κάνουμε τηλεφωνικό στα ραντεβού, αλλά έχουμε μια έδρα στην οποία σας περιμένουμε να μας καθοδηγήσετε όντως ώστε να σας εκπροσωπήσουμε πάλι στο Περιφερειακό. Αυτά, καλή χρονιά και από μένα. Καλή διασκέδαση. Εμείς οι 7 δεν θα είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αν οι συναδέλφισες και οι συνάδελφοι συνυποψήφοι δεν έτρεχαν μαζί με εμάς για το μεγάλο στόχο που βεβαίως δεν τα καταφέραμε. Αλλά θέλω να τους παρακαλέσω και να τις παρακαλέσω όσες είναι εδώ να έρθουν γιατί η πίτα δεν είναι των εκλεγμένων, είναι της παράταξης. Και νομίζω ότι τους χρειαζόμαστε όχι μόνο για την πίτα αλλά και σε όλη την πορεία. Απόστολε, η Βάνα, ο Στέφανος και αυτό που επιχειρούμε είναι αυτή η ομάδα να έχει τη συνοχή της. Να έχει πάνω από όλα την επικοινωνία, τη συνοχή της. Δεν ξέρω πόσοι θα συνεχίσουμε και αν θα συνεχίσουμε, αλλά αυτό που έχουμε βάλει στόχο και το έχουμε πεποίθησή μας εδρεωμένη είναι η επόμενη φορά να είναι μια νικηφόρος προσπάθεια, μια προσπάθεια που θα καρφωθεί όλο αυτό που πρέπει και το αξίζει. Γιατί και σχέδια υπάρχουν και ιδέες και όραμα. Λοιπόν, είπα πολλά, ως συνήθως, για το Μίλτο και για την Γιώτα είπαμε ότι στείλανε χαιρετισμό το Μίλτο του Χατζηγιαννάκη, το είπαμε. Α, και η Έλενα Ιβάκα, η Δήμαρχος Χαλκίδας, μέσω του Νίκου του Σόλια, μας έστειλε και ο Δήμαρχος Ερέτριας
μας στείλανε τις ευχές μας. Πιστεύω την επόμενη φορά να τους έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, συμβολικά, η Ζέτα Θεοδώρα, βοηθήστε να μην πω καμία κουταμάρα, το πρώτο πηγαίνει βεβαίως στον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεσμεύεται την επόμενη φορά να μας φέρει και τη νίκη. Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το άλλο κομμάτι. Στην παράταξη Στερεάς Ελλάδας. Στις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου όλες. Και βέβαια, ξεχάσαμε κάποιον? Όχι. Και οι υπόλοιποι, το μεγαλύτερο κομμάτι σε εσάς που με την φιλία σας, την αγάπη σας, την εκτίμησή σας μας στηρίζετε και μας δίνετε δύναμη. Καλή χρονιά, ο καθένας η καθημερινά ό,τι φωτεί. Καλή διασκέδαση. Το φλουρί είναι στα κομμάτια που θα μοιραστούν. Υπάρχει ένα συμβολικό δώρο. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κέτη την Ακριώτη, η οποία ασχολήθηκε και έφτιαξε ένα χειροποίητο στεφάνι, το οποίο θα είναι το συμβολικό μας δώρο στο φλουρί, αντιστοιχεί στο φλουρί της πίτας, που δεν είναι εδώ, αλλά σε αυτά που θα μοιραστούν από τα παιδιά. Ξέχασα να ευχαριστήσω τον Σωτήρη, τον Κίκα, τον φίλο μου, ο οποίος πραγματικά όποτε χρειαστήκαμε το χώρο, ποτέ δεν αρνήθηκε. Τα παιδιά, τον Χρήστο, τον Γιάννη και τους υπόλοιπους, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τα ονόματα, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.